Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας τονίζει ότι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων κρίθηκε απαραίτητο, κατόπιν και σχετικών ετοιμάτων από την πλευρά των αρδευτών, να ξεκινήσει νωρίτερα η αρδευτική περίοδος από την αρχική απόφαση του συντονιστικού οργάνου που προέβλεπε έναρξη για τις 10 Μαΐου. Ο Αντιπεριφερειάρχης τονίζει ότι τα αποθέματα της λίμνης Πλαστήρα είναι σχετικά ικανοποιητικά, ενώ σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στη λίμνη Μοκόβου. Ο κ. Τσιάκος κάνει έκκληση να επικρατήσει πνεύμα οικονομίας και σύνεσης ώστε να κυλήσει ομαλά η αρδευτική περίοδος. Να απευθυνθώ και να πω προς τους παραγωγούς είναι ότι το νερό του κάνουμε οικονομία όταν το έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει με φιδό να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τελειώσει η αρδευτική περίοδος, να μην μείνει ούτε ένα στρέμμα απότιστο, αλλά να υπάρχουν και ταμιακά αποθέματα στη λίμνη, τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε για άλλες χρονιές. Δηλαδή να μην διαταράξουμε ούτε το φυσικό περιβάλλον και να μπορέσουμε τουλάχιστον τον πρωτεϊνή τομέα, ο οποίος είναι η ατμομηχανή για την περιοχή μας, να τον στηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο. Συνεχίζουμε, συνεργαζόμαστε με τα ΤΟΕΒ και τους Δήμους, προσπαθούμε να στέλνουμε τις ποσότητες που χρειάζονται χωρίς σπατάλες, για να μπορέσουμε λοιπόν να γίνει η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της λίμνης Πλαστήρα. Όσον αφορά τη λίμνη Μοκόβου, έχουμε στείλει χαρτί στο ΤΟΕΒ, ο οποίο είναι αυτή τη στιγμή και ο φορέας διαχείρισης των υδάτων της λίμνης Μοκόβου, να γίνεται και εκεί ορθολογική διαχείριση των υδάτων για να μπορέσουν να αρδευτούν όλες οι εκτάσεις της περιοχής μέχρι το τέλος Αυγούστου.